Το μεσημέρι της 5ης, παραμονή του Παγκόσμιου Συνεδρίου για την Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων με Φυσικά Οικοσυστήματα που διοργανώνεται στην Καβάλα μεταξύ 19 και 21 Ιουνίου, τα μέλη του δικτύου WasteNet συναντήθηκαν στο ξενοδοχείο Λούσι. Η Δήμαρχος Δήμητρα Τσανάκα μας μίλησε για τη σημαντικότητα της συγκεκριμένης μεθόδου και γιατί θεωρείται πρωτοποριακή, αφού πετυχαίνει σίγουρο αποτέλεσμα χωρίς μεγάλο κόστος. Λοιπόν, είναι το πρώτο παγκόσμιο συνέδριο που αφορά στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων με φυσικούς τρόπους. Είναι πολύ ρεαλιστικό. Δηλαδή, αφορά και τη διαχείριση αποβλήτων σε μικρές κοινωνίες, σε κατοίκους κάτω από 5.000, γι' αυτό λέμε σε μικρές κοινωνίες, και οι τρόποι είναι φυσικοί. Κατ' ουσίαν είναι αυτά που μεταχειρίζονταν, ξαναθυμούμαστε, με ποιους βιολογικά που λέμε, ποιους τρόπους μεταχειρίζονταν παλιά οι άνθρωποι για να έχουν τέτοιου είδους αποτελέσματα. Αυτά θυμούμαστε και με πιο επιστημονικό τρόπο βέβαια, και είναι σίγουρο ότι θα γίνουν. Δεν είναι έργα που χρειάζονται μεγάλη χρηματοδότηση, αλλά είναι έργα με σίγουρο αποτέλεσμα. Μεταξύ αυτών, λοιπόν, θα πάμε να επισκεφθούμε τη Μάβητο, στην οποία το Πανεπιστήμιο το Δημοκρίτιο, την έδρα του την περιβαλλοντολογία, στην οποία συμμετέχει ο καθηγητής Ηλέος ο Καβαλιώτης, έχουν ήδη να μας δείξουν στην πράξη μια τέτοια εφαρμογή, η οποία τρέχει εδώ και χρόνια. Και επομένως θα δούμε τα αποτελέσματα ήδη η σώμαση. Ο Κίμο Παπαδόπουλος, Γενικός Διευθυντής της ΔΕΙΑΚ, υπογράμμισε το γεγονός ότι το ερευνητικό έργο των πανεπιστημίων μπορεί να αξιοποιηθεί στην πράξη, εξασφαλίζοντας καλύτερη ποιότητα ζωής με περιορισμένο κόστος. Οι οποίες έχουν και μεγαλύτερο κόστος και μεγάλη δαπάνη στη συντήρηση στη λειτουργία, αλλά και σαφώς έχουν και ένα περιορισμένο ορίζοντα λειτουργίας. Και πολύ καλό θα είναι πάντοτε σε συνεργασία με τα πανεπιστημιακά μας ιδρύματα, τα οποία παράγουν έρευνα, να υπάρχει η άμεση συνεργασία των παραγωγικών φορέων, όπως ένας τέτοιος είναι η ΔΕΙΑ Καβάλας, ώστε όλα αυτά τα οποία συζητούνται σε ένα επίπεδο, αν θέλετε, ερευνητικό, να μπορούν να βρουν εφαρμογή και χρήση. Και μάλιστα είναι πολύ σημαντικό όταν αυτή η εφαρμογή γίνεται με την χρήση φυσικών μεθόδων, στηριζόμενη στις διαδικασίες της ίδιας της φύσης, για να μπορέσουμε να αποδομήσουμε προβλήματα που δημιουργούμε εμείς οι άνθρωποι αυθύπακτα από την ύπαρξή μας. Στην λογική αυτή και σε αυτή την κατεύθυνση προσπαθήσαμε, ούτως ή άλλως την προηγούμενη εβδομάδα γνωρίζετε πολύ καλά ότι είχαμε υπογράψει ένα σύμφωνο συνεργασίας με το ΤΕΙ της Καβάλας, με το ΑΤΕΙ Καβάλας, σε θέματα τα οποία άπτονται κοινών δράσεων ενώ της ΔΕΙΑΚ και του ΤΕΙ. Όπως επίσης και σήμερα βλέπετε ένα δεύτερο γεγονός της συνεργασίας του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου με την ΔΕΙΑΚ Καβάλας σε θέματα τεχνολογίας και σε θέματα τα οποία προκύπτουν από έρευνες και από εργασίες που έχουν γίνει από αυτούς τους ανθρώπους πάνω σε αυτό το χώρο και μάλιστα σε συνέργεια με γνώσεις που μπορούν να μας μεταφερθούν και από άλλες πόλεις. Οι εφαρμογές λοιπόν όλων αυτών των μεθόδων που πρόκειται να ξεκινήσουμε πιλωτικά μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα δεν γίνονται τυχαία ή γιατί έτσι εμπνευστήκαμε. Γίνονται σε συνέχεια εργασιών οι οποίες έχουν ξεκινήσει από τις προηγούμενες διοικήσεις και αναφέρουμε όχι μόνο στις τοπικές, στις δημοτικές διοικήσεις αλλά και στην εθνική μας διοίκηση. Υπάρχουν νομοθετήματα τα οποία αφορούν την διαχείριση τόσο των υγρών αποβλήτων όσο επίσης και των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, όπου στα σχέδια δράσης τα οποία έχουν ψηφιστεί έχουν προβλεφθεί μια σειρά από ενέργειες και από εργασίες που πρέπει να πράξουμε όλοι ώστε να μπορέσουμε να συνδράμουμε στο γεγονός του ότι θα πρέπει να έχουμε έναν κόσμο καλύτερο, υγιεινότερο, περιβαλλοντικά αποδεκτό. Έτσι λοιπόν, οι εφαρμογές και οι χρήσεις τέτοιων μεθόδων σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια διαχείρισης υδάτων, στα οποία αναφέρονται αυτές οι δράσεις, είναι υποχρέωσή μας να ξεκινήσουμε την υλοποίηση και την εφαρμογή τους. Και φυσικά πάντοτε, όπως ανέφερα και προηγουμένως, σε συνεργασία με επιστήμονες, με ειδικούς, με ανθρώπους οι οποίοι έχουν να μας μεταφέρουν εμπειρίες και γνώσεις, ώστε να μπορούμε να είμαστε περισσότερο αποδοτικοί και περισσότερο παραγωγικοί προς τους πολίτες, προς το περιβάλλον, προς τη χώρα μας και προς όλο τον κόσμο. Παρόντες στη σημερινή συνάντηση, πολλοί επιστήμονες από ξένα πανεπιστήμια όπως η Κατεβάν Κουπατάτσε, χημικός από τη Γεωργία, η οποία χαρακτήρισε σημαντικό το συνέδριο επειδή ασχολείται με την οικολογική χημεία και την οικολογία του αύριο.
Κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ σημαντικό συνέδριο γιατί σχετίζεται με την οικολογική χημεία και τη φροντίδα για την οικολογία του αύριο. Η ανταλλαγή πληροφοριών και μεθόδων μεταξύ των επιστημόνων είναι πολύ σημαντική και χρήσιμη, και το πόσο χρήσιμη είναι θα φανεί καλύτερα στο μέλλον, γιατί μιλάμε για τη φροντίδα των λιμάτων και του νερού, που είναι ζωτική σημασία. Ο συνάδελφός της από το Τμήμα Περιβαλλοντικών Επιστημών του Αμερικάνικου Πανεπιστημίου της Αρμενίας στάθηκε στη μακροπρόθεσμη σπουδαιότητα αυτού του συνεδρίου, που θα λειτουργήσει ως βάση για την ανταλλαγή απόψεων και τη διαρκή ενημέρωση περί του θέματος. Είναι πολύ εντυπωσιακό που οι Έλληνες συνάδελφοί μας κατάφεραν να οργανώσουν αυτό το συνέδριο σε τόσο μεγάλη κλίμακα, να φέρουν ανθρώπους από 26 διαφορετικές χώρες. Αυτό δείχνει ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα. Η επεξεργασία υγρών λιμάτων με λιγότερο παρεμβατικές μεθόδους, χωρίς τη χρήση βαριών χημικών αλλά και με λιγότερο κόστος, γίνεται ολοένα και πιο σημαντική, ειδικά σε μικρότερες κοινωνίες. Αυτό το συνέδριο νομίζω ότι αναδεικνύει το ζήτημα της επεξεργασίας υγρών λιμάτων και το τοποθετεί στο επίκεντρο, με την ελπίδα να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα όπου οι άνθρωποι, όχι μόνο οι επιστήμονες, αλλά και οι διαχειριστές των σχετικών συστημάτων, οι σχεδιαστές κτλ., μπορούν να μπαίνουν και να μαθαίνουν για τις λύσεις αυτές.